έστειλε η εφημερίδα να φωτογραφίσεις τη Star Ελλάς. Τι είναι αυτό, κοκό? Αφήστε, καλύτερα να μην πω. Όχι, να πεις. Φωτογραφία. Τι φωτογραφία? Του κόλου. Και τι σε είχα στείλει να φωτογραφίσεις? Το συνέδριο του ΝΑΤΟ. Απολύεσαι. Τα θέλω πισινό σου. Δεν είναι δικός μου. Το δικό μου, μου τον κόψατε. Σε έστειλα να μου φωτογραφίσει ένα παράνομο ζευγάρι και μου έφερε ένα παιδί να κατουράει. Η κακιά στιγμή. Εγώ ήθελα να με κατουρίσει το παιδί. Τι είμαι, καθήκη? Καθήκη δεν είσαι, αλλά σίγουρα είσαι ανίκανος. Όχι και ανίκανος, φέρε μου την Ορνέλα Μούτη και σου λέω. Σταμάτα τις βλακίες, κοκό. Μάλιστα. Σταμάτα τα μάλιστα, κοκό. Μάλιστα. Καλά, τα. Λοιπόν, τι λέγαμε? Δεν λέγαμε, εγώ λέω. Τέλος πάντων, επειδή αν και από λάθος σου στη ληστεία της τράπεζας τα κατάφερες καλά. Όχι και καλά, περίφημα. Τι περίφημα, τρομάρα σου, που αντί να φωτογραφίσεις το ληστή, φωτογράφισες τον ταμείο. Που ο ταμείας όμως ήταν συνένοχος με το ληστή. Λοιπόν, αυτή τη φορά θα σε στείλω στην Κύπρο. Θα σου δώσω και το Θανάση βοηθό. Το Θανάση το κεκέ? Σώθηκα. Αν τα καταφέρεις θα πληρωθείς καλά. Η πελάτησά μου, μια γυριά κυρία, υποπτεύεται τον άντρα της που είναι νέος ότι την απατάει. Και την απατάει? Όχι, την κερατώνει. Γριά γυναίκα. Μα δεν λένε ότι γριά κότα έχει το ζουμί? Έλα, έλα, ας τις ακλαμάρες. Λοιπόν, οι πληροφορίες μου λένε ότι σε ένα ξενοδοχείο της Λεμεσού μένει το παράνομο ζευγάρι. Η δικό της μου οι παρανομίες. Θα σου δώσω όλα τα στοιχεία. Θέλω να μου τους φωτογραφίσεις σε τρυφερές στιγμές. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, τρυφερές, ε? Τσικ του τσικ. Όχι μόνο τσικ του τσικ. Τσακ του τσακ. Κατάλαβα, θέλεις όντα. Θα τους φωτογραφίσω σε μια στάση πολύ σεξουαλική. Θα είναι αυτός από πάνω και αυτή από κάτω. Και αν αυτή είναι από πάνω και αυτός από κάτω. Θα περιμένω να αλλάξω στάση. Έλα, 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 τώρα. Λοιπόν, αν δέχεσαι αυτή την αποστολή, θέλω να μου το πεις τώρα. Εδώ και τώρα. Όχι εδώ. Στην Κύπρο. Και Κύπρος με τον Ανδρέα είναι. Εδώ και τώρα. Ο detective θέλει, ο κοκός μπορεί. Θα βγάλει φωτιές το οργανό. Ησυχία παρακαλώ. Ακούστε. Πριν προχωρήσω στις λεπτομέρειες της νέας μας εξόρμησης, έχω να σας κάνω την εξής δήλωση. Μετά από μένα θα υπακούτε τυφλά στη Μάγια. Μετά την επιτυχία της στην κλοπή της Αγίας Αναστασίας. Τις φερμακολύτρες βοηθειά μας. Αμήν. Από τη Μονή Κερατέας, τη θέση του υπαρχηγού την κέρδισε με το σπαθί της. Μπράβο, Χρυσή μου. Όχι μόνο βουλευτίνες, νομαρχίνες, υπουργίνες και λισταρχίνες. Το σχέδιο της νέας ληστείας, όπως ακούσατε, είναι απλό. Όμως χρειάζεται ακρίβεια και προσοχή. Προπαντός συντονισμός. Όπως γίνεται στο μπαλέτο. Αχ ναι, ψοφάω για πουάντες. Λοιπόν, εδώ είναι το μουσείο. Εμείς ερχόμαστε με δυο αυτοκίνητα. Στο πρώτο είμαι εγώ με τα μανεκέν και το φρίξο. Βγαίνετε πρώτοι. Και αρχίζουμε στην είσοδο του μουσείου τις καλλιτεχνικές φωτογραφίες δήθεν για τουριστικές αφίσες. Αυτοί είστε εσείς. Η Μάγια, οι δύο κοπέλες και ο φωτογράφος. Το σίκο είναι ο φρίξος. Κάτι μας είπες. Μετά ο Μάρκος, ο Σάββας και εγώ μπαίνουμε στο μουσείο. Με φόρμες ηλεκτρολόγων, τσάντα και γάντια. Ακριβώς. Τι πάμε να κάνουμε, Μάρκο? Να κλέψουμε τη χρυσή κουκουβάγια του 5ου π.Χ. αιώνα. Τον κακό στο καιρό. Πάτε να τοποθετήσετε σύστημα συναγερμού στα πολύτιμα εκθέματα. Ανόητε. Μα τόσο που μπορείς σε πια. Είναι. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εσύ Σάβα που έχεις το λέγει, απασχολείς το φύλακα. Εγώ με το Μάρκο ανοίγουμε τη βιτρίνα και παίρνουμε τη χρυσή γλάφκα. Ποια γλάφκα? Κουκουβάγια είπαμε. Το ίδιο είναι. Βάζουμε τη γλάφκα στην τσάντα και φεύγουμε σαν κύρι. Εν τω μεταξύ εμείς συνεχίζουμε τις καλλιτεχνικές πόζες. Εγώ πλησιάζω το φρίξο. Που κρατώ την τσάντα του φωτογράφου. Μια όμοια με αυτή που έχετε βάλει την κουκουβάγια μέσα. Έτσι. Σωστά. Αλλάζουμε τις τσάντες και μη μας σίδερα. Πικ, πικ,
πικ. Οχ, πήρα βοηθό κλάξον. Πικ, πικ. Είναι νόπι. Πικ, πικ. Θες πιπί, θες κακά. Πικ, πικ. Τι στο διάλο θέλεις. Πήγαινε σπίτι σου να αλλάξεις. Σε λίγο φεύγουμε για την Κύπρο. Όχι, θα κάτσω εδώ να βγάλω μερικές φωτογραφίες για τα μικροέξοδα του ταξιδιού. Θα έρθει η Μελίνα, θα φέρει το δήμαρχο των Καλαβρίων. Θα του δείξει τα αρχαία. Αρχαία καλαβρέζικα. Άσε τα αρχ, αρχ, αρχ. Μην το πεις, είναι σόκινγκ. Πάρε την τσάντα και πρόσεξε, μην ανοίξεις το μαύρο πανί. Έχει μέσα τα... Σαφίδι κάνεις, Παναθήμας. Μην με φτύνεις κιόλας. Φίλμς. Έχει μέσα τα φίλμς. Άντε, γεια, γεια σου. Ερετισμού στη γιαγιά σου. Ω, ποροδάνη η γλώσσα σου. Φωτογράφο. Πάει να τον φέρει ο Θρίξος. Έχουμε ραντεβού στην είσοδο του μουσείου. Ωραία. Πάμε. Παιδιά, είσαστε έτοιμοι, ε? Έτοιμοι. Ωραία, περιμένετε λιγάκι. Τι γίνεται με τον φωτογράφο? Ο φωτογράφος είναι στον πρώτο βοηθειόν τροχαίο. Ω, τώρα τι κάνουμε? Η επιχείρηση να βάλετε, χρυσή μου. Περιμένετε. Είσαι φωτογράφος? Όχι, αστροναύτης. Α? Δεν με βλέπετε, μαδάμ. Φωτορεπόρτερ. Α, πολύ ωραία, λοιπόν. Θέλω τη βοήθειά σου. Για έρανο, έχω δώσει. Ω, δεν με κατάλαβες. Ήρθαμε να τραβήξουμε μερικές καλλιτεχνικές φωτογραφίες και ο φωτογράφος μας έπαθε ένα ατύχημα. Οι καλλιτεχνικές φωτογραφίες οι δικότης μου, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ. Γιατί? Γιατί θα έρθει η Μελίνα και θα της τραβήξω ορισμένες πόζες. Αχ, θα πληρωθείς καλά. Μα δεν μπορώ, σας λέω. Αυτό σου δώσω όσα θέλεις. Όσα θέλω? Όσα θέλεις. Θέλω 50.000 δραχμές. Πολλά είναι. 20.000 είσαι. 20? Ναι. Θα τα χαλάσουμε για 30.000 δραχμές. Δέχομαι. Ωραία. Πάμε. Ωραία. Ωραία. Ναι, ναι. Για να σας δω, για να σας δω. Στοπ εκεί, στοπ εκεί, στοπ εκεί. Θαύμα. Λοιπόν, ελάτε εσύ, αν θας. Χαμογελάστε, χαμογελάστε. Μπράβο, αυτό είναι. Λοιπόν, από εκεί γυρίστε, από εκεί γυρίστε, από εκεί γυρίστε. Τα πόδις, όχι, όχι, και έτσι, έτσι, έτσι. Τα πόδις έτσι, σεξι, σεξι, σεξι. Μπράβο. Όχι, αυτό είναι, αυτό είναι το χέρι, το πόδι, αυτό είναι, κοριτσάκι μου. Το πόδι, μπράβο, έτσι, κοίταξε πόδι, κοίταξε. Αυτό είναι. Άντε, μουτάρι, θα τις φτιάξω εγώ, άσε με. Έλα. Πήγε. Δεν γίνεται από εκεί πέρα. Αυτό είναι. Μπράβο. Ώστε αυτό είναι αυτό. Ναι, του αυτού. Σαν παγκοκολόνες είσαστε. Αυτό είναι. Μπράβο. Για να κολλήσει το φωτοκύτταρο του συναγερμού που έβαλα. Λοιπόν, τι κάνεις, άντε πάμε να φέρουμε τα καλώδια. Πάμε. Thank you.
ξέρω τι έγινε η τσάντα. Εμπρός. Ναι, μόλις μπήκα. Σ' ακούω, Μαγιά. Τι είπες? Αυτό που άκουσες. Δυστυχώς το φυλάκι πέταξε. Βρίσκεται στα χέρια του φωτογράφου. Ναι. Όχι, βρε παιδί μου. Δεν φταίει ο Φρίξος. Πήρε την τσάντα του κατά λάθος. Ήταν όμοια με τη δική μας. Φυσικά δεν είμαι κουτί. Έχω την κάρτα του. Ναι. Κοκό Τζίνις λέγεται. Έχει και διεύθυνση. Στείλε αμέσως στο Φρίξο να τον παρακολουθεί. Τι? Τον έστειλες κιόλας. Μπράβο. Πρόσεξε, δεν πρέπει να τον χάσουμε στιγμή από τα μάτια μας. Ναι, μέχρι να βρούμε την ευκαιρία να του πάρουμε την τσάντα. Το κακό είναι ότι φεύγει για την Κύπρο. Δεν είναι έτσι, μου είπε. Εν ανάγκη θα τον ακολουθήσουμε στην Κύπρο. Ίσως μάλιστα αυτή η αναποδιά μας βγει σε καλό. Αυτός ο Βλάκας μπορεί να περάσει την τσάντα από το Τελωνείο χωρίς έλεγχο. Δεν καταλαβαίνεις, την τσάντα με τα φίλια δεν την ανοίγουν ποτέ. Δηλαδή να ετοιμάζομαι για διακοπές στην Κύπρο. Καλά, ντε, μη φωνάζεις. Έρχομαι. Παναγία μου, τι κουμπούρια είναι αυτά. Θα τα γίνει σε μανάρα μου. Όπου μου έχουν αλλάξει τα λαμπάκια. Σπάσε. Να μην μου τη σπάς. Εγώ είμαι φωτορεπόρτερ και θα σου τραβήξω κάτι φωτογραφίες. Για ταυτότητα. Για ταυτότητα, καλλιτεχνικές. Αμφάς, προφίλ, τρουακάρ, ζαμαφού. Δεν θέλω. Εσύ θα χάσεις. Πάντως εγώ θα σε κάνω το πρώτο φωτομοντέλο της Αθήνας. Number one. Είπα δεν θέλω. Με φτάνει αυτό που είμαι. Τι είσαι? Πρωταθλήτρια του Κατς. Μαμά. Παναγία μου. Εσύ χάνεις. Από τι γίνεται, πόλεμοι, πείνα, επαναστάσεις, αστεριά. Με τρόμαξε, παναθεμάτω. Γεια σου, Λουλούκα. Καλώς τον κοκό. Μωρίς, μπορώ να κάνω ένα τηλεφώνημα? Ένα μόνο και δυο. Ένας είναι ο κοκός, ο καλός μας γείτονας. Πώς πάμε, καλά? Καλά. Καλά, ε. Όπο, πολύ καλά από ό,τι βλέπω. Ναι, τι είναι εκεί? Άμεσος δράσης, με συγχωρείτε. Πώς, μόνη, ο μπαμπάς? Λείπει. Ωραία. Γιατί ωραία? Λέω ωραία. Ωχ, Λουλούκα μου. Έλα, ρε. Θανάση, εγώ είμαι, ναι. Τίποτα, μια σκυλίτσα η Λουλούκα. Δεν μου λες πήρες τα εισιτήρια από το φατούρο? Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε, θα πάρεις ένα ταξί και θα έρθεις από το σπίτι να με πάρεις. Τώρα έχω μια δουλειά. Ναι, και θα φτιάξω και τη βαλίτσα μου. Ναι, έχω μια πολύ σοβαρή δουλειά, πρέπει να την τελειώσω. Ναι, άντε, γεια σου. Ώστε λείπει ο παπάς, ε? Ναι, λείπει. Καλύτερα που λείπει. Γιατί καλύτερα? Λέω. Κοκό μου, γιατί ήρθες εδώ, τι κάνεις εδώ μέσα? Θα να πάρω τσιμπιδάκια. Τι να τα κάνεις εσύ τα τσιμπιδάκια? Τσιμπι τσιμπι κόρακα, που το πας τα πρόβατα. Μου λες. Ναι. Τι έχεις εκεί από κάτω? Εδώ. Ναι. Πράγματα. Για να δούμε τα πράγματά μας, για σκύψε να δούμε. Λούκα μου. Μη. Τι μου κάνεις? Έλα τώρα, ξέρεις τι σου κάνω, τι ρωτάς? Είναι κανείς εδώ? Δεν πουλάμε. Λάθος έκανα και πήρα το 100, δεν. Ποιο 100, παραλίγο να σας κλέβανε την τσάντα. Μου κλέβανε την τσάντα, όχι. Καλά, τι κάνατε εσύ εκεί? Τι κάναμε? Δεν ξέρω.
Δεν ξέρει. Κάναμε τίποτα? Δεν κάναμε. Δεν κάναμε. Δεν προλάβαμε. Έκτακτη ανακοίνωση. Από το Αρχαιολογικό Μουσείο εκλάπη χρυσό αγαλματίδιο γλάφκας του 5ου π.Χ. αιώνα. Η αξία του είναι ανυπολόγιστη. Η Γενική Ασφάλεια διενεργεί ανακρίσεις. Όποιος γνωρίζει τους δράστες ή μπορεί να βοηθήσει με οποιονδήποτε τρόπο να συλληφθούν, θα λάβει ως αμοιβή 5 εκατομμύρια. Αυτά είναι λεφτά. Και εμείς πάμε για πενταροδεκάρα στην Κύπρο. Να πάτε στο καλό, παιδιά. Α, ευχαριστούμε. Είδες, μας πίστεψαν. Bye bye. Bye. Στο καλό. Για πού παρακαλώ? Άστο μέχρι να το πεις, θα φτάσουμε. Λεμεσό. Σακβαγιάς. Μισή μισή, με ο Ζαν. Εσύ είναι ο πατέρα, τι είπε, μα είναι ο Ρουβερκόντο. Τι είπες? Έλληνας είστε? Ναι. Τότε ευχαριστώ. Thank you.
I help you, please? Can I help you? Όχι, Κοκκός Τζίνης και Θανάσης Φασόλας. Τι λέει ο κύριος? Ότι είναι κεκές. Ελαδίτες. Μάλιστα. Έχετε κλείσει το δωμάτιο? Όταν βγαίνουμε το κλείνουμε. Νόστιμο. Σας άρεσε? Νόστιμο, Σαν το γάλα της μάνας. Σας ρώτησα αν έχετε ειδοποιήσει ότι θα μείνετε στο ξενοδοχείο μας για να δω αν σας κρατήσαμε το δωμάτιο. Να σας εξηγήσω. Άσε, μέχρι να εξηγήσεις θα κάνουμε Χριστούγεννα. Μας κράτησε ο κύριος Νίκος Φατούρος. Α, μάλιστα, ένα δίκλινο. Το 69 είναι ό,τι πρέπει. 69, πονηρούλα. Η τάντα σας. Ευχαριστώ. Πάλι εσείς. Εγώ. Του ξενοδοχείου. Πελάτης. Ευχαριστώ, ευγενικέ μου κύριε. Παρακαλώ. Δώσε μια λίρα στο παιδί. Χρυσή. Χάρτινη μωρέ, Κυπριακή. Thank you very much, sir. You are very kind. Ποιο μ' αφού. Μας πέρασε για ξένους. Ωραίο μέρος, έτσι. Και ωραία κρεβάτια. Να είχαμε και από μια γκόμενα το μυαλό σου στο κοκό. Γιατί εσένα πού είναι? Στις γυναίκες. Δηλαδή πώς να το κάνουμε. Εγώ είμαι και άντρας με μπόι. Γιατί εγώ τι είμαι? Άντρας με κρατήσεις. Με κρατήσεις, αλλά δεν κρατιέμαι. Ωραία είναι εδώ πέρα, Όπου. Και εδώ αόρατα τα κάνουν. Λοιπόν, τώρα στη δουλειά μας. Πρέπει να φωτογραφίσουμε το παράνομο ζευγάρι το γρηγορότερο για να πάμε στην Αθήνα. Γιατί βιάζεσαι? Πρέπει να βρούμε την κουκουβάγια που κλέψαν από το μουσείο. 5 εκατομμύρια είναι αυτά. Σιγά μην τα κερδίσεις εσύ. Δεν με ξέρεις καλά εμένα. Τα λεφτά τα έχω στο τσεπάκι μου. Δεν χωράνε. Τότε στη τσάντα μου. Πρέπει να πάρουμε την τσάντα πριν την ανοίξει. Κι αν την έχει ανοίξει? Τότε θα του κλείσουμε το στόμα μια και καλή. Συμφωνώ. Δεν μας ενδιαφέρει. Σκάσε, μωρή. Ξεχάστε από αυτή τη στιγμή τη χρυσή κουκουβάγια. Όταν θέλετε να μιλήσετε για αυτή θα λέτε το πουλί. Το πουλί. Καλό. Το πουλί πολύ μ' αρέσει. Λοιπόν, στο αεροδρόμιο είχαμε ησυχία. Φαίνεται πως δεν πήρα ακόμα σήμα Ιντερπολ. Και ελπίζω να μην πάρει. Δεν τους ξέρεις καλά. Πρέπει να βιαστούμε. Τι έγινε με τον κότερο Βαρνάβα? Εντάξει, αρχηγέ, το φρόντισα. Μας περιμένει αραγμένο έξω από το λιμάνι. Και τώρα τι κάνουμε? Αφήστε σε μένα τον τύπο. Δηλαδή, τι θα κάνεις? Γυναίκα είμαι, έχω τον τρόπο μου, χρυσό μου. Ο τύπος μου φαίνεται πολύ ερωτιάρης. Θα τον ξεμοναχιάσω στο δωμάτιό του. Ο Φρίξος θα περιμένει από κάτω και εγώ θα του ρίξω την τσάντα με το πουλί από τη βεράντα. Αχ, ωραία! Και το πουλί θα πέσει στα χέρια μου. Και τώρα φύγετε. Πρέπει να αλλάξω. Γιατί? Δεν είπαμε, αναλαμβάνω υπηρεσία. Πρέπει να βάλω κάτι ανάλογο με την περίσταση. Αυτή είσαι. Μάγκες! Ναι! Πάμε. Με το πιστονίδα. Κόσμος. Πάμε μια βόλτα στην πόλη. Καλά είμαστε εδώ. Λέω μάλιστα να φορέσουμε τα μαγιό μας και να ρίξουμε καμιά βουτιά. Μα θέλω να δω τη Λεμεσό. Καλύτερα να αποφύγουμε τις βόλτες. Μπορεί να μας δει κανένας γνωστός. Πού θα βρεθεί γνωστός εδώ στην Κύπρο? Ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια. Κι αν η γυναίκα μου έχει βάλει να μας παρακολουθούν. Ακόμα και εδώ? Δεν ξέρεις καλά αυτή. Απ' τη ζήλια της είναι ικανή να έχει καταφύγει σε detective. Νομίζω το πετύχαμε. Αυτός πρέπει να είναι. Ποιος? Ο άντρας της γριάζει. Δηλαδή τι άντρας της? Ούτε γονός της δεν είναι. Τι φωτογραφία. Ναι. Αυτός είναι. Αυτός είναι βρε. 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 Τώρα βρες το και πάρτο. Τι βρε, ρε. Φως. Βρε φως. Κάτσε να τους βάλω μια φωτογραφία. Ξέχασα να πάρω το φιλ μαζί μου. Πού!
Πού πας? Σου είπα βόλτα. Και το βαστάει η καρδιά σου χωρίς εμένα. Πάμε, πάμε. Παρακολούθησε τους που πάνε, τι κάνουν και σε ποιο δωμάτιο μένουν. Γρήγορα. Τα δύσκολα εγώ, γιατί. Κάτι πρέπει να κάνεις κι εσύ. Τι να ας τα κακαρίσματα, φύγε, θα φύγουν. Έλα. Μάγια. Α, εσείς. Ο φωτογράφος. Τι κάνεις εσύ εδώ, Κοκό? Εγώ δεν σας είπα ότι θα ερχόμουν για δουλειά. Εσείς τι κάνετε? Α, εγώ διακοπές. Και δεν σου κρύβω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σε συναντώ εδώ. Είμαι εγώ να δείτε πως χαίρομαι. Να σας προσφέρω κάτι, ένα ποτό, ένα σκάτς. Α, δυστυχώς. Δεν βρίσκομαι μόνη. Αχ. Το ποτό όμως θα μπορούσα να το δεχτώ κάπου πιο διακριτικά. Μακριά από τα διάκριτα βλέμματα. Μακριά, στα όρη, στα γριαβουνά, στα φαράνκια. Γιατί όχι στο δωμάτιό σου. Ορίστε. Ή μήπως δεν θέλεις? Εγώ να μην θέλω, γιατί να μην θέλω? Με το air condition θα έχει και δροσιά, συμφωνείς? Με εσάς θα έχει περισσότερη δροσιά. Σε ποιο νούμερο μένεις? Στο 69. Α, πονηρούλη. Διάλεξες και σεξι δωμάτιο. Βέβαια, αφού μόλις μπω μέσα στο δωμάτιο, το δωμάτιο μου κάνει αχ, αχ. Λοιπόν, σε μισή ωρίτσα, δηλαδή μετά το μπάνιο, θα έρθω για ένα drink. Και drink, και tricky drunk. Ό,τι θέλετε. Εντάξει. Παρακαλώ, αφήστε τα πόδια σας στα χέρια μου. Παρακαλώ. Ποποποτάρα. Άτιμο κορίτσι. Συγχωρείτε, αλλά... Παρακαλώ. Ο πότι σηκώνεται. Θα φας καλά, κοκέ. Δεν θέλω ανομαλίες. Ευχαριστώ πολύ. Φύστε εδώ. Α, ωραία. Θέλετε τίποτα άλλο? Όχι, όχι. Μόνο ατμόσφαιρα. Δεν κατάλαβα. Δεν πειράζει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Thank you very much. Bye. Είμαι γυμνός. Ένα λεπτό. Ω, παρακαλώ. Ωραία είσαι εδώ, Κοκό. Μα... Ωχ, μου το κόλλησε ο Θανάσης.
Πού θέλετε να καθίσουμε, θέλετε να καθίσετε στην καρέκλα, να ξαπλώσετε στο κρεβάτι, θα προτιμούσα βέβαια. Ας καθίσουμε εκεί καλύτερα. Βέβαια, κοντά στα τρίνκ. Α, ξέχασα τα drink. Αυτά. Πώς πάει η ζωή? Ας πούμε καλά. Εσείς? Καλά. Κατά τα άλλα? Ω, καλά. Στο σπίτι όλοι καλά? Ας πούμε όλοι καλά. Αυτός ο ψηλός, ο άσχημος, είναι άντρας σας? Όχι, δεν είναι. Καλύτερα. Τα παιδιά σας καλά? Δεν έχω παιδιά. Να σας ζήσουν. Όμορφα είναι εδώ, μόνο που κάτι μυρίζει. Αυτά είναι η κολόνια που έχω βάλει, aftershave, tippy-top, tippy-top. Ο δικό μου το λάθος. Έπρεπε να σου το πω. Η κολόνια μου φέρνει αλλεργία, με πιάνει που είναι ο κέφαλος. Δεν πιστεύω να βάλεις επάνω σου. Και πάνω μου και κάτω μου. Α, μη με πλησιάζεις. Γιατί? Δεν μπορώ. Μα πώς θα πιούμε drink και να κάνουμε και τρίγκι τρανκ. Το βρήκα. Θα κάνεις ένα μπάνιο. Και να σε αφήσω εδώ μόνη? Δεν πειράζει. Θα με συντροφεύει ο ήχος του νερού. Ερωτιάρα. Τραγουδάς στο μπάνιο. Καμιά φορά. Το La Donna e Mobile. La Donna e Mobile, qualche malvento. Hey, hey! Απρόσεχτο παιδί, του πέσε η τσάντα. Η κοιμωμένη του χαλεπά. Το 99 παρακαλώ. Μάγια, μαγιοπούλα, κου. Τι θες εσύ εδώ, ρε. Πού είναι η Μάγια? Ποια Μάγια? Η Μάγια Μέλισσα. Δεν είδα καμιά Μέλισσα. Την έδιωξες κανίβαλε. Τι ήθελε η τσάντα σου κάτω? Εδώ είναι η τσάντα. Πας η τσάντα μου λέει γιατί έγινε με το παράνομο ζευγάρι. Τους είδες, τους παρακολούθησες, πού πήγανε, τι κάνανε? Εντάξει, τους παρακολούθησα. Λέγε, τι κάνανε? Περπατάγανε. Ύστερα? Σταματήσανε. Μετά τι κάνανε? Ξαναπερπατάγανε. Μετά. Κουράστηκα. Τι έγινε, ρε, με λέγε. Μετά μπήκανε σε ένα σουβλατζίδικο και φάγανε σουβλάκι. Ύστερα. Μπήκα και έφαγα κι εγώ σουβλάκι. Και τι έγινε? Μετά τους έχασα. Γιατί τους έχασες? Έφαγα και δεύτερο σουβλάκι. Μου άρεσε πολύ. Γέλο. Με το δωμάτιο, τι έγινε? Έμαθες σε ποιον ο νούμερο μένουν? Εντάξει, έμαθα, αλλά δεν μ' αφήνεις να σου πω. Μένουν στο στο 100. Στο El Salvador. Στο Ελσίνκι. Στο El Paso. 66. Επιτέλους το είπες. Είσαι σίγουρος στο 66? Si, do, re, mi, fa, na. Στεδιέλα. Εσύ, τι θες εδώ, ποιος είσαι? Εσύ ποιος είσαι? Του ξενοδοχείου. Και εγώ είμαι πράκτορας της Ιντερπόλ. Πράκτορας? Ναι, με έστειλε ο James Bond. Ο James Bond? Ξέρεις τον James Bond? Βεβαίως. Είναι το αφεντικό μου. Το αφεντικό σου? Σε παρακαλώ. Του λες να μου στείλει ένα αυτόγραφο? Είμαι θαυμαστής του. Εντάξει, έγινε. Τι βλέπω ηλεκτρικά. Ξέρεις από ηλεκτρικά? Ναι, και ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά τα πάντα ξέρω. Κοίταξε, μας χάλασε μια ηλεκτρική σκούπα. Μπορείς να τη φτιάξεις? Όχι, δεν μπορώ γιατί είμαι σε επικίνδυνη αποστολή. Σε παρακαλώ, μισό λεπτό δουλειά είναι. Τέλος πάντων, με καθυστερείς και θα με μαλώσει ο Τζέιμς.
Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, εγώ μέχρι να φτιάξω την ηλεκτρική, εσύ δούλεψε με αυτή τη σκούπα, έτσι. Ένα άσχημο τη πα. Αν είχε τελειώσει τη δουλειά στο δωμάτιο αυτού του τύπου, θα είχαμε τώρα ησυχάσει. Πάντως εγώ του το βούτυξα το πουλί. Ναι, σου γλίστρισε όμως μέσα από τα χέρια. Θα ήταν μπάμια. Ο Φρίξος στέει, που δεν το πιάσε. Απορώ. Μια γυναίκα με το δικό σου ταπεραμέντο να τα κάνει θάλασσα. Ω! Πώς κάνεις έτσι πια? Είναι να μην κάνω, είναι να μην ανάβω. Όταν μάλιστα σε βλέπω σε αυτή τη στάση πάνω στο κρεβάτι. Σε παρακαλώ, ρίχτο μου. Μόνο αυτό με ανακουφίζει. Θα δούμε και τσόντα. Ένα μόνο. Παραπάνω βλάπτει. Και τρεις φορές την ημέρα κάνει καλό στο νευρικό σύστημα. Άτιλη Σάρα. Τέλος πάντων, αυτές τις λαχτάρες και τις αγωνίες τις έχει η δουλειά μας. Oh. Πονάς, ε. Το συζητάς. Το σώμα μου έχει παραλύσει. Αχ, πουλί είναι αυτό, δεν είναι επεξεγέλαση. Και τι πουλί, χρυσάφι. Μετριόφρονα. Πάντως, εγώ φώναξα και τα παιδιά, ε. Το Φρίξο, το Σάβα και το Βαρνάβα. Κάτι πρέπει να κάνουν κι αυτοί, κοτζαμαντράχα είναι. Και λίγη βία δεν βλάπτει. Πόπο που έπεσα, είναι και μαζόχα. Πολύ, πολύ, πολύ ωραίο τοπίο. Έχεις την κλίδι? Ναι. Η άνοιξη. Ε, τι κάνω? Σιγά, μπορεί να είναι μέσα η λεβέντης. Αυτή πολύ, πολύ, πολύ μου τη δίνει. Πολύ μου τη δίνει. Μου την έδωσε. Ετοιμάσου για τα ευχάριστα. Σε λίγη ώρα έρχονται τα παιδιά. Και πώς έρχονται? Με το πουλί στο χέρι. Κουκου, την πήραμε τη χρυσή κουκουβάγια. Ιδού. Επιτέλους. Είσαστε σίγουροι ότι είναι μέσα? Μέσα. Τι μέσα, είναι σίγουρα ναι ή όχι? Ε, ναι, μέσα. Εξήγα του μονολεκτικέ, την είδαμε, την πιάσαμε. Δες και μόνος σου, αρχηγέ. Δεν χρειάζεται. Τελικά είδες που είχα δίκιο. Μας βγήκε σε καλό το λάθος που έγινε στο μουσείο και άρπαξε την τσάντα με τη χρυσή κουκουβάγια αυτός ο βλάκας, ο κοκός. Μεγάλο κοροϊδό όμως, ε. Πού θα κρύψουμε την τσάντα, αρχηγέ? Κάτω από το κρεβάτι. Όχι τώρα. Βάλτε στην τουλάπα καλύτερα και αύριο την παίρνουμε μαζί μας στο κότερο. Αλλο. Ναι. Μια στιγμή. Από το Σικάγο, μεγάλος αρχηγός. Ναι. Ναι, εγώ είμαι. Το πράγμα βρίσκεται στα χέρια μου. Ναι. Εδώ, στείλω μέσω. Θα είμαστε σε ένα κότερο. Ωραία, πέστε μου αριθμό πτήσεις και στέλνω να σας πάρουν από τη Λάρνακα. Τι? Γιατί? Καλά, αφού αποκλείεται τότε στην Αθήνα. Ναι, τι να κάνουμε. Εντάξει. Τα σέβη μου. Γεια σας. Δεν μπορεί να έρθει εδώ. Δυστυχώς όχι. Έχει παλιές φιλίες με την ασφάλεια της Κύπρου.
πάνω κάτω, πάνω κάτω, με ζάλισες. Σκέφτομαι. Εγώ λέω να πάμε στην αστυνομία, να ησυχάσουμε. Τι λες ρε, τρελώσεις να του συλλάβει η αστυνομία και να πάρει τα 5 εκατομμύρια. Άσε που η αστυνομία, άμα δει τη δική μου τσάντα, θα με περάσει για συνενοχό τους και θα με συλλάβουν εμένα. Πάντως μην περπατάς έτσι, μου θυμίζεις φάντασμα. Φάντασμα. Μου έδωσες μια ιδέα. Ναι, 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 στην Αθήνα. Σε αφήνω τώρα. Κάποιος προσπαθεί να μπει στο δωματιό μου. Υπνοβάτης. Μπα, υπνοβάτης ο κοκκός. Καλά που ήρθες. Για πιωτό ή να ξανακάνω μπάνιο? Να πιούμε κάτι. Ουισκάκι. Thank you very much. Μιλάς και εγγλέζικα? Ναι, όταν είμαι υπνοβάτης θα μιλάω φαρσί. Πάω για το ουισκάκι. Τσιν τσιν. Κάτσε. Ώρα να πηγαίνω. Πού πας? Στο δωμάτιό μου. Α, ξύπνησε ο κοκκός. Σε λάθος δωμάτιο μπήκα. Και λάθος τσάντα πήρες. Δικιά μου είναι η τσάντα. Τώρα κοιμάσαι και δεν ξέρεις τι λες. Πήγαινε να κοιμηθείς για να ξυπνήσεις. Με έπεσα σε ξύπνια. Ιδέα σου θα είναι, μην είσαι τόσο υπερβολική. Αχ, κάμως κάποιος είναι με καλά και μου φοβάμαι. Πήγαινε να δει. Καλά, περίμενε. Ψάξε παντού, ε! Απόψε θέλω τρελίτσες, πολλές τρελίτσες. Έλα, πέσε. Αγκάλιασέ με. Μαμά, μη φοβάσαι. Με πλησιάζεις. Μιχάλη. Άσε το Μιχάλη, εγώ θέλω το καλό σου. Ποιος είσαι? Υπνοβάτης. Ακόμα έχω και μιλιά δεν έχω. Άσε το Μιχάλη, τι παραπάνω έχει ο Μιχάλης από μένα. Μιχάλη! Μιχάλη! Τα μανία με το Μιχάλη. Μιχάλη! Έρχομαι! Τι φωνάζεις, έξω δεν είναι κανείς. Ο άντρας σου κοιμάται. Τι έπαθες, γιατί σκεπάστηκες? Τρέπομαι. Πώς άλλαξες τη φωνή σου? Απ' την τρομάρα. Και το λαιμό. Μη. Έλα, βγάλε το σεντόνι. Μιχάλη! Βγάλε το σεντόνι. Όχι, δεν κάνω. Πώς θα σε φιλήσω πάνω από το σεντόνι? Τι φιλή ήταν αυτό? Σεντονάτο. Και του λέμε. Θα μου λυθεί ο φανός. Αγάπη μου. Μη, δεν θέλω να κάνω παιδί. Θα
Έτσι βίασε τώρα και φρελιερή. Κάτσε έτσι να παίξουμε. Κάτσε εκεί λίγο. Έλα αγάπη μου, γιατί αργείς. Εσύ είσαι Μιχάλη μου. Και του λέω μου. Αγάπη μου. Βράδυ και κάνετε ηλιοθεραπεία. Oh my god. What do you want? Υπνοβατέισον. Ο Μανούλεν. Ο. My husband is coming. Ε? Τι κάνεις εσύ, γυναίκα μου? Υπνοβάτης. Ψηλό και τη μάγια. Με μαγιό, για να δω, για να δω. Α, τρελός ρε. Δεν πήγαμε κι άσχημα, ε. Το ουίσκι. Ευχαριστώ. Γεια σου. Γιατί δεν μιλάς? Εγώ πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολύ καλά έτσι. Τα love stories δεν είναι για μας. Έχουν μπελάδες. Μα γιατί το λες αυτό? Θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε το τερπνόν μετά το ωφελή. Έτσι μας. Μαγιά. Εσύ και εγώ θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να πάμε το συντομότερο στη Λάρνακα. Περιμένω το λιμεναρχείο να μας θεωρήσει τα χαρτιά. Όμως πες μου, γιατί αλλάζεις κουβέντα? Γιατί έτσι. Μαγιά, ξέρεις κάτι? Έτσι τζίνια που είμαστε εμείς οι δυο στα αρχαία, θα μπορούσαμε να κλέψουμε μέχρι τον Ερμή του Πραξιτέλους. Το περιπολικό πάει προς το κότερο. Οι ναύτες! Έρχονται οι ναύτες! Οι ναύτες! Ποιοι ναύτες? Ο στόλος! Ποιος στόλος, βρε τρελάρχες? Το περιπολικό του λιμενικού, αφεντικό. Οι πολυσμάνοι του γαλάζιου αφρού. Σίγουρα έρχονται να μας κάνουν έρευνα. Προλαβαίνουμε να φύγουμε. Αποκλείεται. Τρέχουν πολύ γρήγορα. Σάβα! Σάβα! Φέρε γρήγορα το κουτί με το πουλί. Άκουσες! Θα το ρίξει στη θάλασσα. Τι άλλο μπορώ να κάνω? Και πώς θα το βγάλουμε? Ποιος θα βουτήξει τόσο βαθιά? Τι προτιμάς, λέει, να μας βουτήξουνε? Πουνίσιμο, ελεκτικέ. Το κλείσες καλά? Αεροστεγός. Φέρτε εδώ. Τι είναι το καραφεντικό? Ρίχτω στη θάλασσα. Αχ, δεν το βαστάει η καρδιά μου, τα χεράκια μου τρέμουν. Ρε, στο διάλογο ρίχτω στη θάλασσα. Το ρίξες στη θάλασσα. Ποιο? Το κουτί με το πουλί. Αμα, ωραία, σωθήκαν. Τι βλέπεις? Η λιμενική ανεβαίνει στο κότερο. Μας συγχωρείτε για την ενόχληση, αλλά εκτελούμε διαταγές. Α, τι λέτε τώρα. Και εμείς στη θέση σας το ίδιο θα κάναμε. Τζίμι. Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι άδικα ψάχνουμε. Μα τι ακριβώς γυρεύετε? Τη χρυσή κουκουβάγια που εκλάβηκε από το αρχαιολογικό μουσείο της Αθήνας. Α, ναι, ναι, κάτι έχει πάρει το μάτι μου σε εφημερίδες. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι είναι αδύνατο να βρίσκονται εδώ στην Κύπρο οι δράστες. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Κάτι τέτοιες πύρες έχουν την έδρα τους στη Σικελία. Πράκτορες της μαφίας. Δηλαδή, με δύο λόγια, καθάρματα που μας βάζουν και ξεσηκώνουμε στα καλά καθούμενα νομοταγείς πολίτες σαν και εσάς. Ο νονός. Σίγουρα θα υπάρχει και νονός. Σίγουρα. Τι τραβάτε κι εσείς όμως, ε? Δεν έρχεστε να πάρουμε κάτι? Ποτέ εν ώρα υπηρεσίας. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει. Και πάλι μας συγχωρείτε για την ενόχληση. Σας ευχόμαστε καλές διακοπές στο όμορφο νησί μας. Μερσί. Φεύγουν. Και το πουλί στη θάλασσα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Τι σκέτο.
Θα τους πλησιάσουμε να μάθουμε τα σχέδιά τους. Αφού μας γνωρίζουν. Έχω μυαλό, Αγκάθα Κρίστη. Τι γνώμη έχεις, Πουαρό? Ακριβώς όπως το λες. Καθάρισέ τα, λέω. Πιο δυνατά, δεν ακούω καλά. Βάφτα, βρε, βάφτα. Κλάφτα. Βάφτα, βάφτα. Όχι, πρώτα θα τα βάψω. Σε κουφό έπεσα. Τι χρώμα θέλετε, κύριε, μπλου? Άσπρο, Χριστιανέ μου, άσπρο, δεν καταλαβαίνεις? Εντάξει, άκουσα, μαύρο. Άσπρο, άσπρο. Τι φωνά, Χριστιανέ μου, μπορεί να μην ακούω καλά, αλλά έχω και μια αξιοπρέπεια. Είμαι στην κλαδική των λούστρων. Ωρε, που έπεσα. Χτυπήθατε? Πρέπει πάση θυσία να βρούμε ένα βατραχάνθρωπο να μας βγάλει το πουλί. Πρόσεχε, μας ακούει. Μα τον είδες, θεόκουφος είναι. Ναι, δεν ακούω καλά. Δεν νομίζω ότι θα βρούμε εδώ βατραχάνθρωπο. Δεν γίνεται. Κάποιος δίτης θα υπάρχει στο νησί. Πώς? Έτοιμος μου θειού. Ευχαριστώ. Τι έκανες εδώ, παι? Πω, πω, εκεί. Όπως μου είπατε, τα έβαψα πράσινο και κόκκινο. Παθό και κάπα κάπα. Λούθροντ! Σχολή βατραχανθρώπων. Ναι, υπάρχει. Δεν γνωρίζω. Δίτες δεν έχει εδώ στην Κύπρο? Πρέπει να έχει, αλλά εγώ δυστυχώς δεν ξέρω να σας πληροφορήσω. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάρε αυτά και θα πεις αυτά που σου είπα, Μάλιστα. Συγγνώμη, συζητάτε τίποτα? Παρακαλώ, μήπως ξέρετε πού μπορούμε να βρούμε ένα δίτη? Δίτη? Ναι, θέλουμε να του ζητήσουμε κάτι πληροφορίες. Ο κύριος... Είμαι εξερευνητής των βυθών. Κάτι σαν τον Κουστό που λένε, και μου χρειάζεται ένας δίτης για τις έρευνές μου. Λυπάμαι, αλλά... Α, όχι. Νομίζω υπάρχει κάποιος που μπορεί να σας βοηθήσει. Εκείνος. Ο ανάπηρος. Μα είναι δίτης. Από τη δουλειά του έχει μείνει παράλυτος. Ίσως ξέρει κάποιον να σας συστήσει. Αυτό για να πιεις μια μπυρίτσα. Thank you. Λοιπόν, εγώ πάω εκεί. Όχι, όχι, όχι. Καλύτερα. Ας να τους μιλήσω εγώ. Βέβαια, ίσως είναι καλύτερα. Αδελφοί, σε εσάς μιλάω. Α, παρακαλώ. Ναι, πέστε μου, ο κύριος είναι δίτης. Μάλιστα, δίτης. Ο καλύτερος του νησιού. Αλλά ξέρετε, έπαθε την ασθένεια των δυτών. Τον καημένο. Και πώς το έπαθε? Βούτυξε σε βάθος 80 μέτρων. 80 μέτρων. Μα με τι βούτυξατε, κύριε, με μπουκάλα οξυγόνου? Όχι, με μπουκάλα πετρογκάζ. Αλλά σακατεύτηκα. Λοιπόν, τι θέλετε? Ξέρετε, ζητάμε ένα δίτη. Έπεσε το κουτί με τα κοσμήματά μου μέσα στη θάλασσα και θέλουμε κάποιον να το βγάλει. Θα πληρωθεί καλά. Ξαδερφός μου. Α, είναι δίτης. Ναι, μένει Πλάτρες. Εκεί θα πάτε. Πολύ καλό παιδί. Ονομάζεται Σουπιάς. Μην πείτε χταπόδης. Είναι άλλος. Σουπιάς. Μάλιστα, θα πάμε. Αρκεί να μην μας αμολύσει μελάνα. Συνεγιά σας. Λοιπόν, το απόγευμα θα πάμε να τον βρούμε. Γεια σας και περαστικά. Και όπως είπαμε, σου πιάσω, όχι χταπόδεις. Ρε, εσύ θα με τρελάνεις, ρε. Πώς μίλησες κανονικά και δεν κόλλησε η γλώσσα σου? Αφού δεν ήμουν εγώ, έκανα την νοσοκόμα. Τι έβαλες μέσα στο στήθος σου, για να δω. Ωραία.
Ε, κουμπάρε, σ' άρεσε η γειτονιά? Α, καταπληκτική, όπως την είχα αφήσει, κουμπάρε. Μόνο που πιο έξω χτιστήκα ξενοδοχεία, τουρίστριες, μανούλια. Είδες τη μανούλα σου? Όχι, μανούλια τα λέμε στην Ελλάδα, είναι φρούτα. Βέβαια, πολύ ωραία. Δεν ξεχάσεις τα κυπριακά, βλέπω. Α, καθόλου, αφού γεννήθηκα τα μέση ώρα. Αρέσκει μου πολλά πάντως τα με. Α, δε είπα, κουμπάρε. Γεια σου, κουμπάρε. Τι έξι και ξέρω τι ρε. Έρχονται. Τι αμάν, φύγε γρήγορα να μην σε δουν. Γρήγορα. Απεγίνεται το αποχωρητήριο. Ωχ, κλάφτα, πέσαμε σε πανηγύρι. Για κοίτα αυτό με το μουσί. Αυτός είναι. Μοιάζει με τον ανάπηρο. Πρόσεξε, όσα ζητήσει θα τα δώσουμε. Γιατί όχι, αφού θα τα πάρουμε πάλι πίσω. Α, μπράβο. Βλέπω αρχίζεις και μπαίνεις στο πνεύμα της δουλειάς. Με κολακεύεις. Πάμε. Κουμπάρε. Κουμπάρε. Φώναξες με, κουμπάρε. Φώναξες σε, κουμπάρε. Είναι που θέλετε. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, εσύ είσαι ο Σουπιάς. Ναι, εγώ είμαι, κουμπάρε. Ξέρεις, μέσα στη λεωξάδελφό σου ο Παρπούνης. Ο Παρπούνης, ναι. Εσένα και την κουμπάρα. Μεγάλη ομοιότητα έχετε. Ναι, κουμπάρα. Βεβαίως, κουμπάρα. Κουμπάρε. Ει, κουμπάρε. Ναι, κουμπάρα. Κουμπάρε. Δεν μου λες, θέλω να δουλέψεις για μας. Να μου δώσετε ριάλια. Βέβαια, θα σου δώσουμε ριάλια. Ναι, δηλαδή να μπορώ να κάνω. Να, θέλουμε να μας πιάσεις κάτι από τη θάλασσα. Φύκια. Όχι, κάτι μου έπεσε και θέλω να το βγάλω. Σου πέσεν, ό,τι θέλεις να σου βγάλω, ήταν που θέλεις. Έλα, πάμε στο αυτοκίνητο και θα τα πούμε. Πού να με πάρετε δηλαδή, να μου, να μου κάνετε στο αυτοκίνητο, να ξέρω δηλαδή. Έλα, πού θα σε πάμε, πού θα σε πάμε, στο βασιλείο σου, στη θάλασσα. Α, oh, my kingdom is the sea. Αλλά ρετούρ, αλλά ρετούρ, κουμπάρε, κουμπάρα. Εδώ ένα βουτήξο. Εδώ. Στολή δεν έχεις. Να, αυτός φοράει βράκα. Και πού ξέρεις να μου κρύβω μέσα στη βράκα, μπορεί να έχω σουσούκον της βράκας. Με θυμώνετε γιατί είναι ένα φύο. Βρε, άντε βουτάκι μέσα, να τελειώνουμε. Έλα, Τζίμι, μην τον αποπέρνεις τον άνθρωπο. Βατραχάνθρωπον. Άντε, γδύς. Με θωρείτε γιατί ντρέπομαι. Τέλεια στριπτιζού. Σκάσε, άντε πια. Αχ, ξέχασα. Αρχηγέ, πήρα σήμα από το Σικάγο, από το Μεγάλο. Ραντεβού την προσοχή, Κυριακή, Αθήνα, ώρα 5:00, στούντιο Body Rose. Υπογραφή Matthew the Greek. Εντάξει, προλαβαίνουμε. Τελείωνε εσύ. Με μάκησες. Πατωσινή. Τι είναι αυτό. Σκηνάκι θα παίξουμε. Ρε, άμα έβρω το πράμα, να κάνω σήμαν και να το τραβήξετε. Τι κάνει αυτός. Έλα, πέσε. Έλα, ντε. Εντάξει, εντάξει. Με φωνάζετε. Α! Λοιπόν, άμα κάνω έτσι, εσύ ξέρεις. Έτσι. Έχετε για βρυσούλες νόγκη. Εμπατώνω, άμα δε φκάνω το κουτί, να φκάνω τσιπούραν. Για χαρά! Τράβηξε ο βλάκας.
Μπράβο, είσαι σπουδαίος. Σε ευχαριστώ. Σου πια. Και τώρα, παιδιά, πληρώστε τον. Ωραία, να πάρουμε και λεφτά. Πάρτα. Γρήγορα, πάμε στη Λάρνακα. Να προλάβουμε το αεροπλάνο για την Αθήνα. Sen ol lan buraya. Gel lan, gel. Ulan gel siz dışarı. Ne işte diyor, eşektir pezeven. Pezeven. Ulan gel önce mi gelecek bir şey istemiyorum pezevenci. Abi, astrallah yarabbim, sevmiş kutrallah. Gel ulan, ulan gel dışarı. Πρώτον, το μουστάκι ξεκολλάει. Βλέπει ποιος είμαι και δεν με μαρτυράει. Και όχι μόνο δεν με μαρτυράει, αλλά με τα ίδια τα χεράκια της μου το ξανακολλάει. Τι σημαίνει αυτό, κοκέ? Δεύτερον, βλέπει να πνίγομαι και αντί να μ' αφήσει να με φάνε τα ψάρια, μου αμολάει το σωσίβιο. Γιατί? Πολύ απλό. Μ' αγάπησε μια λισταρχίνα. Δεν μπόρεσε να αντισταθεί στη γοητεία μου. Στέφανε. Όχι, όχι, δεν σε παίρνω από τη Λεμεσό. Γυρίσαμε στην Αθήνα. Ναι, ναι. Λοιπόν, άκουσε τώρα γιατί δεν έχω καιρό. Λοιπόν, ραντεβού αύριο στις 5 στο Body Rose. Ναι, στην τούτο Καλονής. Ωραία. Θα προσπαθήσω να είμαι εκεί. Σ' αφήνω τώρα γιατί κάποιος έρχεται. Τι συμβαίνει, Φρίξο? Φρίξο Νίγερ. Με ποιον τάξεις, καλά? Με τον αρχηγό. Καλέ, τον άκουσε στο δεσμοφύλακα. Είπε να μην ξεπορτήσει κανείς. Και με έβαλε να κάνω και την καθαρίστρια. Δεν καταλαβαίνεις, έχει ευθύνες ο άνθρωπος. Και εμείς έχουμε κοινωνικές υποχρεώσεις, φλερτ. Άσε που χαρεντεύω με τη μοδίστρα μου. Κάνε υπομονή μέχρι αύριο να παραδώσουμε το πουλί στο μεγάλο αρχηγό και μετά βλέπουμε. Αυτό το πουλί πια μας γκάστρωσε. Δεν λες, ο Τζίμις είναι μέσα? Όχι. Αυτός βλέπεις έχει λευτέρες, πάει στο Body Rose. Γεια σου, Ρόζα. Ποιος καλός άνεμος έφερε στα χωρικά μας ύδατα? Ο Μάθιος. Μπάμπα, πότε έρχεται ο καλός μας πελάτης? Αύριο το απόγευμα στις 5 έχουμε ραντεβού εδώ, γι' αυτό και πέρασα. Εκτός κι αν έχεις αντίρρηση. Και γιατί να έχω, αρκεί να πέφτει το παραδάκι. Έχεις παράπονο, δεν πέφτει. Δεν λέω. Μόνο που αυτό το meeting θα κοστίσει κάτι παραπάνω. Μας έχει ταράξει η εφορία. Μόντι Ρόζ λέγεται. Τι είπατε? Ζητάτε δουλειά? Είστε μασέ? Δεν καταλαβαίνω. Με άντρα ομιλώ ή με γυναίκα? Με άντρα. Όχι όμως τόσο φανατικό. Μα αυτό είναι και το βαντάζ μου. Ναι, όχι να το πενευτώ, αλλά είμαι ο καλύτερος μασέρ. Όχι ακριβώς μασέρ, μασούρ. Και συμπληρώνω και τρίλιζα. Τρίλιζα, χρυσό μου, 3 διπλώματα. Του Λονδίνου για μασάζ ανδρών. Της Βηρητού γυναικών και της Καζαμπλάνκας ουδετέρων. Μπορώ να ελπίζω? Α, σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Ναι, θα σας δω. Τσο, μπούμπα. Είσαι αδελφή και δεν σε έχω πάρει χαμπάρι. Βράσει το διάλο, το παίζω για να πάω στο Body Rose. Θα κάνεις να αδελφή? Όχι, αλλά την προϊσταμένη. Λοιπόν, θα σε περιμένω αύριο σαν πελάτη, έτσι. Άντε, φεύγω. Τσο. Κατάλαβες, φίλε μου. Μ' άφησε μόνο μου να φάω εγώ την κατσάδα που δεν βγάλαμε τη φωτογραφία του παράνομου ζευγαριού στη Λεμεσό.
Μπράβο, καταπληκτική επιτυχία. Τους σακώσατε στα πράσα. Στα πράσα, για να δω. Μπράβο, ο κοκός που είναι. Έπιασε δουλειά. Δουλειά, τι δουλειά? Παλεύει. Παλαιστής. Κάτι τέτοιο. Βαρέων βαρών, ναι. Φτερού. Τι κάνεις εκεί? Δεν βλέπεις μόνο. Δεν θα μου κάνεις μασάζ? Πρώτα κάνω προπόνηση. Τι με κοιτάς, πέσε. Πού να πέσω, στο κρεβάτι? Όχι, από το παράθυρο. Πέσε, Χριστιανέ μου, πια. Και εσύ τι θα κάνεις? Λουκουμάδες. Πέσε. Άμα πια, με συγχύζεις και θα φερθώ φάναυσα. Ξάπλωσε μόνος σου. Ριλάξ, έλα. Αυτά δεν είναι για σας, είναι για μας. Τις ελαφριές. Πω, ποντίκια, δικά σας είναι? Ναι, γιατί? Να σας ζήσουν. Ευχαριστώ. Πω, ποντικάρες, είναι τεκμήριο αυτά. Πάψε λιμφατικέ. Θα σου κάνω μασάζ νέου τύπου. Ευρωπαϊκό? Όχι, ασιατικό. Κατά κρίβεια ιαπωνέζικο. Όπως στην πάλι υπάρχει το καρατέ, εγώ θα σου κάνω μασάζ σαλατέ. Αλάτι. Μάλιστα. Θα σε κάνω νόστιμο, νόστιμο. Αχ, θαύμα. Πιπέρι. Ναι, κυρία. Θα σε κάνω πιπεράτο. Πολύ ωραία. Τι προτιμάς τώρα, λάδι ή ξύδι ή λαδόξιδο? Σαλάτα θα με κάνεις. Τουρλού τουρλού. Λοιπόν, πώς θα πάμε? Θαύμα, Ματαμ Ρόζα, θαύμα. Ξέρετε, ο Αγάθων έχει 3 διπλώματα. Α, όχι μόνο διπλώματα και τσακίσματα. Τι λέτε? Δεν το έχω μυστικό. Αγάθων, δεν σου είπα. Αύριο περιμένω ένα φίλο Ελληνοαμερικάνο. Θέλω να το περιποιηθείς ιδιαίτερα. Ειδικό της μου, οι Ελληνοαμερικάνοι, οι αχέπανς. Αφού να καταλάβετε, ήμουν προσωπικός μασέρ του Νίκ Δε Κρίκ του Χαρτόμουτρου. Εγώ του έκανα μασά στα δάκτυλα. Ο δικός μου δεν λέγεται Νίκ. Πώς λέγεται? Μάθιους the Greek. Μάθιους. Το ξέρεις? Όχι. Μ' άρεσε το όνομα. Μάθιους. Ανατρίχιασα. Ευχαριστώ, συμπολίτες μου, για το υποδοχή. Thanks. Αγαπημένοι μου συντοπίτες, η κοινότητα μας τα μαθουλέικα και εγώ, της οποίας τη χάνω, είμαι πρόεδρος, είμαι υπερήφανος λόγω και βαθύτατα συγκινημένος, καθότι το άξιο τέκνο της, ο Μάθιος the Greek, αυτή τη στιγμή βρίσκεται ανάμεσά μας. Thank you. Όπως η δεύτερη πατρίδα του η Αμερική εγκατέστησε στη χώρα μας τις βάσεις, έτσι και ο Μάθιους, ο εθνικός μας ευεργέτης, ευεργέτα μου, εγκατέστησε τα νέα μας κοινοτικά ουρητήρια έκπρος Ιλάνης, που τιμής ένικεν, λέω, θα φέρουν το όνομά του Μάθιους Καμπινέ. Θα μας φτιάξετε και νοσοκομείο. Σκάσει και χειροκρότα. Για ψυχαγωγία νεολαίας θα φέρω φλιμεράκια, ποδοσφαιράκια και το ληστή με το μακρύ το χέρι. Ζήτω το ληστή! Ζήτω! Και
Χαίρετε. Χαίρετε. Τι επιθυμείτε? Μασάζ. Απλό ή σούπερ? Βενζίνη. Πουλάτε. Κατάλαβα. Είστε καινούριος πελάτης και δεν ξέρετε. Το απλό γίνεται από άντρα σε άντρα ή από γυναίκα σε γυναίκα. Το σούπερ από άντρα σε γυναίκα και από γυναίκα σε άντρα. Κάτι πιο σύνθετο, πιο ειδικό δεν έχετε? Βεβαίως και υπάρχει κάτι special. Ο αγάθος. Αυτόν θέλω. Μόνο θα πρέπει να περιμένετε. Είναι occupé. Τι είναι? Απασχολημένος. Έχει πελάτησα. Πρόσεχε τα χέρια σου. Τα βλέπω. Μα σε παρακαλώ, άσε με να δουλέψω. Μα εσύ δεν πήρες άντρα, πήρες τύρανο. Άστον Μίτσο, δεν βλέπεις, είναι ακίνδυνος. Τελείως. Που μου είπες ότι πονάς? Εδώ. Εδώ πονάμε, πονάμε εδώ. Τώρα τι κάνεις εκεί? Κάνω πιάνω τον κόνο. Μα πια, πού αλλού πονάς χρυσό μου? Και εδώ. Και εδώ πονάς. Πονάς πολύ, για να το βιδώσω λιγάκι. Τι κάνεις εκεί? Α, ναι, το βίδωσα πολύ. Μα πια, πού αλλού πονάμε? Και εδώ. Αχ, εδώ. Εδώ πονάμε. Εδώ πονάμε. Εκεί πονάμε, παντού πονάμε. Ο πόνος πηγαίνει παντού, είναι πόνος αλανιάρης. Λανιάρης. Σας αρέσει? Πολύ. Και εμένα. Δηλαδή τώρα τι κάνεις? Της δίνω το φιλί της ζωής. Γιατί, λιποθύμησε? Θα λιποθυμούσε, δεν τη βλέπεις. Είναι οχρή. Κύριε. Για μασάζ, εκ μέρους της κυρίας Μαγιάς. Περάστε. Ευχαριστώ. Εσείς? Μαζί με τους κυρίους. Μα τι πράγματα είναι αυτά, αγάθο? Τι να κάνω, έπεσε σε ανώμαλο. Ζήλευε παθολογικά. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Μα δεν μ' άφηνε να εργαστώ. Δεν έπρεπε να του δώσεις αφορμή. Πώς γίνεται μασάζ εξ αποστάσεως? Πώς θα του το κάνω, με TV control? Με ζητήσατε? Ναι, Τιμολέον. Περιμένω εκλεκτούς πελάτες. Τον κύριο Τζίμι με την παρέα του. Τον ξέρεις? Τον ξέρω. Και τον Μάθιους, τον Ελληνοαμερικάνο. Και αυτόν τον ξέρω. Τον γνώρισα πέρσι. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, όταν έρθουν, οδήγησέ τους στην αίθουσα συμβουλίων. Μάλιστα. Ή καλύτερα, στείλ τους σε μένα και θα τους οδηγήσω εγώ. Μάλιστα. Εσύ τι περιμένεις, αγάθον? Ορίστε. Λέω, τι περιμένεις? Εντολάς. Γυρνά γρήγορα στη δουλειά σου και έπεσε πελατεία σήμερα. Μάλιστα. Δεν είναι κανείς. Λοιπόν, ήρθα. Κλείς την πόρτα. Από μέσα εσύ. Κοκό. Δεν είμαι ο κοκός. Ο αγάθον είμαι. Αγάθον. Γεια σου, Ρόζα, τι έγινε, ήρθε ο Μάθιους? Όχι ακόμα, αφού τον ξέρεις να αγγελάζω στα ραντεβού του. Επιτέλους να τον γνωρίσω κι εγώ. Ανυπομονείς, ε? Βέβαια ανυπομονώ. Περάστε στην αίθουσα συμβουλίων, είναι ό,τι χρειάζεται. Μέρση. Επί την ευκαιρία, μετάμ, Ρόζα, μπορώ να κάνω ένα καθαρισμό προσώπου. Φρίξω. Προχώρα. Εμένα πια κανείς δεν με νιώθει. Εκ μέρους της κυρίας Μάγιας. Για μασάζ. Μάλιστα. Περάστε. Ω, τον κύριο Μάθιους, τον καλό μας τον πελάτη. Thanks, thanks. Περάστε, περάστε, περάστε. How are you, Τίμο? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Περάστε, περάστε. Τίμο, αυτό για σένα, my friend. Ω, ευχαριστώ, thank you. Περάστε, η μαντάμ σας περιμένει. Thanks, thanks. Μάθιους! Ρόζα, my dear! Τι κάνεις? Μια χαρά! Μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε. Business, business. Ήρθε ο Τζίμις. Μέσα είναι, με όλη την παρέα. Σε περιμένω. Oh, well. Αυτό για σένα. Τι είναι αυτό?
Παιδιά, ο Μάθιους. My baby. Αργή. Πάψε, Σάβα. Μα ζάλισες πια με την πολυλογία σου. Είναι 5:55. Ο Μάθιους είναι πάντα συνεπής. Και καλαντόμος. Πέρσι μου χάρισε μια χρυσή μπουντιέρα με τη φωτογραφία της Μέριλιν Μονρό, δυστυχώς. Χάθηκε να βάλει μια φωτογραφία με τον Τελόν. Τώρα είμαι σίγουρος μ' αγαπάει. Αχ, Μάγια, Μάγια, γιατί να ανήκουμε σαν τύπαλα στρατόπεδα. Σας τον έφερα. Μάθιους the Greek. Hi. Σας αφήνω λοιπόν να τα πείτε με την ησυχία σας. Thanks. Welcome, Matthews, welcome. Thanks. Sit down. Μάρκο, τι πήγαινε να μας ενοχλήσει κανείς. Well, how are you, Matthews? Very well. Η κυρία βέβαια πρέπει να είναι... Η Μάγια που σου είπα στο τηλέφωνο. Το δεξί μου χέρι. My right hand. Hello, baby. Hi. Κάνατε καλή δουλειά. Πού είναι το πράγμα? Το πράγμα. Φρίξω, πιάσε το πράγμα. Να το χρυσό μας το πουλί. Βάλ το πάλι στη τσάντα. Εδώ είναι money. $1,000,000. Μετρημένα. Μέχρι cents. Έχω good news. Yeah. Στο Αμέρικα υπάρχει πελάτης για μια καριάτιδα. Τώρα μάλιστα. Γιατί? Δεν τα άμαθες τα νέα. Τις καριάτιδες πήγαν όλες στο μουσείο. I know. Αλλά για σας τίποτε δεν είναι δύσκολο. Sure. Η αστυνομία. Έκανε μπλόκο η αστυνομία. Αμάν, θα χάσω την επικήρυξη. Φάντασμα! Δεν πνίγει κι αυτός. Όχι, δεν πνίγει. Κάτσε το φορές. Έφυγε, παιδιά, πήγε. Καταστροφή! Και τώρα τι κάνουμε? Είναι απλό. Θα πάμε κι εμείς στο τμήμα. Σάντα με το πουλί έχει ο Μάθιος. Τρέχει στη μεγάλη περιοχή. Το τριπλάρι ένας αστυνομικός. Του ξεφεύγει και κάνει πάσα στο Μάρκο. Ο Μάρκος δίνει πάσα τα λεφτά στο Τζίμι. Ενώ ο Φρίτσος αρπάζει το πουλί, το σφίγγει στα χέρια του και μπαίνει στη μικρή περιοχή. Οι αστυνομικοί κάνουν φράγμα. Ο Μάθιος καταφέρνει και παίρνει την μπάλα. Ακάθεκτος προχωρεί προς το τέρμα. Τριπλάρι το μαύρο. Προχωρεί. Αποφεύγει το center back και μόνος στον αγαπητή την εθεατές βρίσκεται προκαινής εστίας. Έλα, Μάθιος. Έλα, κόρη μου, τι περιμένεις, Μάθιος. Έλα, πάει το πουλί μας πάει, πάει το πουλί μας πάει, πάει το πουλί μας πάει και δεν γυρίζει πια. Τα θερμά μου συγχαρητήρια, κυρία Τζίνι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μένα είναι τα συγχαρητήρια. Για σας. Η συμβολή σας σε αυτή την υπόθεση υπήρξε πολύτιμη. Όσον αφορά την επικήρυξη, το μισό ποσόν σας ανήκει. Ποιο μισό, αφού έχω κανονίσει να πάρει το 1/3, δηλαδή από τα 3:1. Κατάλαβα, θα πάρω το μικρότερο. Ακούστε, σας παρακαλώ, μη μάλλονται τώρα. Αυτά θα τα βρείτε μεταξύ σας. Το μισό ποσόν ανήκει σε εσάς και το άλλο μισό θα το πάρει η Παστινόμος Χατζή. Η Παστινόμος Χατζή? Μάλιστα. Ποια είναι αυτή, δεν την ξέρω. Την ξέρεις και πολύ καλά, μάλιστα. Να τη. Η Μάγια. Τι έπαθες, κοκό? Δεν είσαι λί. Λισταχίνα. Λισταχίνα. Όχι, φυσικά. Τότε γιατί με κοροϊδεύεις τόσο καιρό? Γιατί μου παίζεις αυτό το παιχνίδι? Είχα το σκοπό μου. Έπρεπε να βάλουμε στο χέρι το μεγάλο αρχηγό από το Σικάγο, τον Μάθιους.
Δηλαδή σε αυτό που βλέπω πως είσαι, δεν με γελούν τα μάτια μου. Δεν σε γελούν, κοκό. Τότε εγώ δεν αγάπησα μια λισταχίνα, αγάπησα μια αστυνομική. Και αφού θα πάρεις εσύ τη μισή αμοιβή και εγώ την άλλη μισή, θα ενώσουμε τα δύο μισά και θα τα κάνουμε ένα ολόκληρο. Πώς γίνεται αυτό? Πώς θα γίνεται? Εσύ και εγώ, δηλαδή εγώ και εσύ. Ναι, σταμάτα, κοκό. Αυτό αποκλείεται. Τι δουλειά έχει η υπηρεσία και ανακατεύεται? Έχει, κοκό. Είμαι παντρεμένη. Από εδώ ο άντρας μου. Παντρεμένη. Παντρεμένη κι δυο. Μην κάνεις έτσι, κοκό. Τα έχει αυτά η ζωή. Και θα μας επιτρέψεις σε ανάμνηση όλης αυτής της ιστορίας να σου δωρήσουμε αυτό. Με δουλεύετε? Καθόλου. Είναι χάλκινο αντίγραφο. Η πραγματική βρίσκεται στο μουσείο. Την παρέδωσα μόλις γυρίσαμε στην Αθήνα. Τι έπαθες, γιατί γελάς? Είναι να μην γελάω, αφού έμεινα με το πουλί στο χέρι.